Θα μείνουμε όμως στο θέμα, φίλες και φίλοι, θα μείνουμε στο θέμα του εργατικού, του νέου αυτού εργατικού ατυχήματος και έχουμε την αίσθηση ότι πολλά από αυτά αφορούν και τον κλάδο της οικοδομής. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Γωνιανάκη, γιατί ανταποκρίθηκε άμεσα στο καλεσμά μας. Είναι ο πρόεδρος των οικοδόμων Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Μακάρι να τα λέγαμε για πιο ευχάριστα θέματα, κύριε Γωνιανάκη. Ή τουλάχιστον να μην τα λέγαμε για ατυχήματα και δυστυχήματα που αφορούν τον κλάδο σας. Ένα ακόμη λοιπόν εργατικό ατύχημα. Ένα ακόμη εργατικό ατύχημα και δεν είναι το τελευταίο. Μακάρι να ήταν το τελευταίο και ειδικότερα τα νούμερα είναι συγκλονιστικά. Γιατί εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και στο λαό της Παλαιστίνης, αλλά έχουμε ένα κήρυχτο πόλεμο και εδώ στην Ελλάδα με πολλά θύματα. Ήδη οι νεκροί στα εργατικά ατυχήματα έχουν ξεπεράσει τους 149 σε σχέση με το 2022 που ήταν 104. Mm-hmm. Και δεν μπορούμε σήμερα να μιλάμε το 2023 ότι ο άλλος ο εργαζόμενος θα φεύγει από το σπίτι του για δουλειά και δεν ξέρει αν θα γυρίσει. Ήδη οι οικοδόμοι έχουμε 19 νεκρούς φέτος. Και είναι είτε από πτώσεις και κύριε, είναι μεγάλος ο αριθμός. Και αυτό οφείλεται και στην ευθύνη κύριε της κυβέρνησης και των προηγούμενων. Γιατί να σας πω ένα απλό στοιχείο. Από το 2000 έχουν να γίνουν προσλήψεις εδώ στο Ηράκλειο, στο τμήμα Ανατολικής Κρήτης, στους επιθεωρητές. Στο να γίνονται ελέγχοι. Δεν μπορεί σήμερα ο εργαζόμενος κάτω από την πίεση, και ειδικότερα με την ακρίβεια τα προβλήματα που υπάρχουν, να πιέζεται να κάνει πράγματα που είναι επικίνδυνα για να βγάλει ένα μεροκάματο στην οικογένειά του. Mm. Και πραγματικά είναι ένα θέμα που απασχολεί πανελλαδικά και μας τους οικοδόμους και το εργατικό κίνημα. Και γι' αυτό, να σας πω, πήραμε την πρωτοβουλία και έχει στηριχτεί απεργία πανελλαδικά για τις 8 του Νοέμβρη. Και το κύριο ζήτημα από τα ζητήματα που βάζει αυτή η απεργία των οικοδόμων είναι τα μέτρα ασφαλείας, η υγιεινής ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Mm-hmm. Δεν μπορεί σήμερα το 2023 να λέμε πως ο άλλος πήγε για δουλειά και δεν γύρισε. Αφορά περισσότερο τον κλάδο της οικοδομής το ατύχημα, το εργατικό ατύχημα, έτσι. Ναι, να σας πω, είναι μεγάλο το ποσοστό. Είναι γύρω στο 40% των εργατικών ατυχημάτων που γίνονται το χρόνο να είναι στον χώρο των κατασκευών και κύριε της οικοδομής. Αλλά και άλλοι κλάδοι. Άρα έχετε τη θλιβερή πρωτιά. Έχουμε τη θλιβερή πρωτιά, ναι. Γιατί ουσιαστικά είναι, να σας πω, και το δύσκολο του επαγγέλματος, αλλά και η εντατικοποίηση που υπάρχει τα τελευταία 3 χρόνια στον χώρο των κατασκευών, διότι έχουμε απομείνει και πάρα πολύ λίγοι οικοδόμοι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Φανταστείτε ότι πριν την κρίση το 2009, στην Ελλάδα πανελλαδικά είμαστε γύρω στους 350.000 οικοδόμους και αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα είμαστε στους 70.000 οικοδόμους. Μιλάμε για πολύ μεγάλη μείωση. Ναι, η κρίση που είχε χτυπήσει τον κατασκευαστικό κλάδο τα χρόνια των μνημονίων ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Εδώ, φανταστείτε, στο νομό Ηρακλείου μιλούσαμε για 10.000 οικοδόμους εγγεγραμμένους στο ΕΙΚ ασφαλισμένοι και αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνάμε τους 2.500. Που τι γίνεται στην κάλυψη των αναγκών, τι γίνεται με τις ανάγκες οι οποίες προκύπτουν στο κλάδο σας? Γιατί το καταγράφουμε ως πρόβλημα, δηλαδή βλέπουμε στον κόσμο της παραγωγής δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, η εστίαση δεν έχει υπαλλήλους, ο τουρισμός το ίδιο. Στο δικό σας τον κλάδο, αυτή η πραγματικότητα τι προκαλεί, αυτό που είπατε, εντατικοποίηση, άρα και ατυχήματα? Εντατικοποίηση αυτή που υπάρχει για στον όγκο της δουλειάς που πρέπει να βγει αυτή τη στιγμή και ειδικότερα και με μεγάλα δημόσια έργα, αλλά και ιδιωτική και η συμβατική οικοδομή. Αλλά εκεί να σας πω, υπάρχει ένα πρόβλημα πως δεν μπαίνει κόσμος σήμερα στις οικοδομές. Και ένα μεγάλο ζήτημα, παρότι είναι αυξημένα τα μεροκάματα σε σχέση και με την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης που καταφέραμε οι οικοδόμοι, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που είναι ζήτημα που μπαίνει και στην απεργία, είναι με την κλοπή της ασφάλισης. Γιατί όταν θα μπει ένας νέος άνθρωπος στην οικοδομή, θα πρέπει να ασφαλίζεται. Και αυτή τη στιγμή, και ειδικότερα και στην περιοχή μας, αλλά και πανελλαδικά, αλλά και στην περιοχή μας, υπάρχει ένας άτυπος νόμος που λέει στα 10 ημερομίσια 7 ένσημα, που αυτό ακόμη δεν τηρείται. Και έχουμε δηλαδή οικοδόμους να δουλεύουν 300 μέρες το χρόνο και να μην περνάνε ούτε 50 ένσημα. Με ανασφάλιστη εργασία να τσακίζει κόκαλα στον κλάδο των κατασκευών. Που είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν φανταστείτε πως το 80%. Αυτό είναι μια συνήθις πρακτική, δηλαδή, κύριε Γουνιανάκη. Ήταν η συνήθις πρακτική, μια κακή νοοτροπία που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 70 και συντελείται ακόμη. Στο όνομα στο να μειώσουμε το κόστος της κατασκευής, ο ανταγωνισμός μεταξύ των τεχνικών γραφείων, των εργολάβων, μικροδιοκτητών, αλλά και μεγάλων εταιριών, να σας πω ουσιαστικά, να μην ασφαλίζεται ο οικοδόμος. Παίρνεις καλό μεροκάματο, εντάξει, μην τα βάλουμε όλα τα ένσημα, όσα μας λέει υποτίθεται το ΙΚΑ ή η δουλειά δεν έχει ένσημα, κάτι που δεν υπάρχει. Γιατί ο κάθε εργαζόμενος που εργάζεται πρέπει να ασφαλίζεται καθημερινά. Αυτό υπάρχει και για τους οικοδόμους. Δεν θα πρέπει και ο εργαζόμενος όμως, κύριε Γωνιανάκη, να το απαιτεί αυτό με την έννοια. Και δεν το λέω για να ρίξω κανένα κατηγορό σε μία πλευρά ή στην άλλη, αλλά με την έννοια ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που καταγράφεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, και υπάρχει η υπάγεια απέτηση από τους εργαζόμενους, οι επιθεώρησεις εργασίας να ενισχυθούν, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν. Πώς αυτοπροστατεύεται ένας εργαζόμενος, μήπως θα έπρεπε να είναι λίγο πιο, από τη στιγμή που υπάρχουν και έλλειψη χεριών, να είναι πιο συγκεκριμένο στις απαιτήσεις του? Να σας πω, πάντα έχει ευθύνη και ο εργαζόμενος, αλλά είναι μικρότερη, γιατί είναι ο τελευταίος που έχει τη μεγαλύτερη πίεση και από τον εργοδότη του και από παραπάνω ουσιαστικά, που σου λέει εδώ, αν θες τώρα να δουλέψεις, να βγάλεις. Πραγματικά ουσιαστικά. Φοβάται, υπάρχει η πίεση αυτή. Ναι. Αλλά φανταστείτε πως το 80% των εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών, ειδικότερα για τον νομό Ηρακλείου θα μιλήσω, γιατί θα το παρακολουθούμε,
ασφαλίζεται με τον ελάχιστο, όχι ασφαλίζεται, μάλλον βγαίνει σύνταξη με τον ελάχιστο όριο εσήμων. Η κανονική σύνταξη του οικοδόμου είναι στα 6.000 έσημα, το 80% καταθέτει τη μειωμένη, 4.500. Ενώ δουλεύει 40 χρόνια στον κλάδο των κατασκευών και θα έπρεπε να έχει όχι 6.000 έσημα, πάνω από 6.000, αναγκάζεται και κάνει εξαγορά του πλασματικού χρόνου, βγαίνει με μειωμένη. Και, βλέπουμε, και πάλι χαμένο βγαίνει, έτσι. Πάλι χαμένο. Και βλέπουμε, να σας πω, γιατί να σας πω, από τα 50 του χρόνια ο οικοδόμος πραγματικά είναι τσακισμένος σωματικά. Είναι βαριά εργασία. Το 95% των συναδέλφων πάσχουν από μυοσυνολετικά προβλήματα. Δεν υπάρχει δηλαδή είτε μέση, είτε κύλες, είτε διάφορα άλλα. Αλλά αυτή τη στιγμή να σας πω, δεν γίνεται ενώ υπάρχει δουλειά, εργασία. Και εδώ είναι και η φοροκλοπή που γίνεται, η σφοροδιαφυγή. Δηλαδή τα ταμεία, τα ασφαλιστικά μας λένε, οι κυβερνήσεις είναι άδεια, δεν μπορούμε να δώσουμε συντάξεις, αλλά δεν κάνει κάτι να μαζέψει κιόλας αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές, που μιλάμε για εκατομμύρια. Είναι ένα ζήτημα π.χ. σε εμάς στους οικοδόμους που είναι προς τη διεκδίκηση, τα υπεραγνώστων αίσθημα. Δηλαδή, όταν κλείσει ένας φάκελος μιας κατασκευής, αν δεν έχουν περαστεί κάποια αίσθημα που διαπιστώνει το ΙΚΑ, να περνάνε αυτά τα αίσθημα υπεραγνώστων. Δηλαδή, και δεν τα δούλεψε κάποιος, και αυτά τα λεφτά, τα χρήματα εδώ και δεκαετίες, να πηγαίνουν στα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας, το ΙΚΑ, και όχι να αποδίδονται στους οικοδόμους που δούλεψαν. Που είναι ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Θα μπορούσε να γίνει με κάποιο τρόπο αυτό όμως, κύριε Γωνιανάκη, πού θα μπορούσαν να αποδοθούν αυτά? Να σας πω, το έχουμε καταφέρει και είχαν, την τελευταία φορά που είχαν δοθεί ήταν το 1985. Που αποδόθηκαν στους συναδέλφους, αυτοί που είναι οικοδόμοι, κάναν αίτηση στο ΙΚΑ και δίνανε τα υπεραγνώστων αίσθημα αναλόγως και τα αίσθημα που προείχες. Έχει δηλαδή προηγούμενο, μπορεί έχει να προηγούμενο, δηλαδή τρεις φορές έχουν. Αλλά από το 1984 και μετά δεν έχει ξαναδώσει η εκάστοτε κυβέρνηση, η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Και τα διεκδικούμε ξανά γιατί είναι ένα μεγάλο ποσό και να σας πω, και ειδικότερα ο κλάδος των κατασκευών από το 2009 και ειδικότερα οι συναδέλφοι μου ήταν στην ηλικία των 50 χρόνων και τώρα κοντεύουν για το όριο συνταξιοδότησης, μείνανε 10 χρόνια στην ανεργία. Δηλαδή πραγματικά ήταν εφιαλτικές οι καταστάσεις. Δηλαδή είχαμε τους συναδέλφους και είναι αυτό που σας είπα, από 10.000 οικοδόμοι μείναμε 2.500 τώρα αυτή τη στιγμή. Δείχνει πως αποδεκατίστηκε ο κλάδος και τοπικά αλλά και πανελλαδικά. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή πολλοί συναδέλφοι να κινδυνεύουν να μην μπορούν να βγουν σύνταξη. Είχαμε ένα ατύχημα πριν 2 μήνες στην Πάνω Ελλάδα, συνάδελφος 67 χρονών. Μα δεν μπορεί 67 χρονών να ανεβαίνει στη σκαλωσία να δουλεύει. Αλλά δεν μπορούσε να πάρει τη σύνταξη. Κύριε Γωνιανάκη. Και ήταν ουσιαστικά η επιβίωση. Σε τι ηλικία βγαίνει ένας οικοδόμος σε σύνταξη? Να σας πω, αυτό που βγαίνει αυτή τη στιγμή είναι πριν του 92 ασφαλισμένοι βγαίνουν στα 60 και μετά του 92 ασφαλισμένοι βγαίνουν στα 62 χρόνια. Και πάλι. Και πάλι να σας πω, ναι, γιατί πραγματικά εδώ αν κάποιο. Ρεπορτάζ να κάνετε, να πάει κάποιος ένα πρωινό να κάτσει στα επίγοντα, θα δει πόσους οικοδόμους μπαίνουν μέσα, πραγματικά και με τα ρούχα της δουλειάς, αλλά και απογευματινά έχουν προβλήματα ή έχουν ατυχήματα. Να ρωτήσω κάτι. Είπατε, μάλλον είναι κοινό μυστικό, ότι ο κλάδος των κατασκευών και της οικοδόμησης έχει τη θλιβερή πρωτιά στα εργατικά ατυχήματα. Και άντε, ας πούμε ότι μπορούμε να κατανοήσουμε σε έναν βαθμό για τη συμβατική οικοδομή, κάποιος στήριζε ένας ιδιώτης. Στα δημόσια έργα όμως δεν θα έπρεπε να υπάρχει, πέρα από την επιθεώρηση εργασίας, δεν γίνεται και μια επίβλεψη, υποτίθεται, από τους φορείς που αναθέτουν τα έργα, είτε είναι Δήμοι, είτε η περιφέρεια, είτε το κεντρικό κράτος, για τις συνθήκες ασφαλείας? Θα έπρεπε να σας πω και ήδη εδώ στο Ηράκλειο έχουμε καταφέρει και λειτουργεί η μεικτή επιτροπή μαζί με την επιθεώρηση, το τεχνικό επιμελητήριο που βγαίνει 2-3 φορές το μήνα και ελέγχει εργοτάξη είτε δημόσια είτε συμβατική ιδιωτική οικοδομή. Βέβαια αυτό δεν φτάνει να σας πω γιατί. 2-3 φορές το μήνα είπατε έτσι. Ναι, 2-3 φορές το μήνα σε διάφορα εργοτάξη και πραγματοποιεί ελέγχου. Δειγματοληπτικού ελέγχου. Ναι. Και βλέπουμε και γίνονται να σας πω και σοβαρές προσπάθειες και παρεμβάσεις και. Σταματάμε και ορισμένες παρανομίες και παρατυπίες που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγούσαν σε ατύχημα. Αλλά το κύριο να σας πω ποιο είναι το ζήτημα. Όταν επικρατεί η λογική του κέρδους, ότι πρέπει να τελειώσει ένα έργο, να παραδοθεί γρήγορα, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα αυτή τη στιγμή η ζωή του εργαζόμενου. Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολλές φορές. Και το ζούμε καθημερινά. Είναι σαν τα Τέμπη, να πω. Που δεν παίρναμε τα μέτρα προστασίας για τα τρένα, ακριβώς το ίδιο γίνεται και στους χώρους δουλειάς. Είτε είναι δημόσια έργα μεγάλα. Γιατί ναι, το λέω γιατί μια κατασκευαστική εταιρεία δεν είναι το ίδιο με έναν ιδιώτη που χτίζει, ας πούμε, μια εταιρεία. Σίγουρα, ο όγκος είναι πιο μεγάλος. Να σας πω, εντάξει, μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία προφυλάσσει κάπως τους εργαζόμενους καλύτερα, όχι όμως προστατηρεί όλα. Γιατί βλέπουμε, να σας πω, και έχουμε παρεμβάσεις και από το Συνδικάτο Οικοδόμων και καταγγελίες σε μεγάλες εταιρείες, επειδή είναι τα χρονοδιαγράμματα και ποινικές ρήτρες, εργαζόμενους στην οικοδομή να δουλεύουν όχι 7 ώρες που είναι σε εμάς, αλλά 10 ώρες, 12 ώρες, που αυτό ουσιαστικά, φανταστείτε, το 80% των ατυχημάτων συμβαίνει από τις 12 η ώρα και μετά. Αφού έχει επέλθει κάποια κούραση. Έχει επέλθει κούραση και ειδικότερα όταν ο οικοδόμος μετά τις 3 η ώρα συνεχίζει και δουλεύει,
με ένταση και δεν ξεκουράζεται και βλέπουμε και το φαινόμενο και τώρα. Και σε ακραίες συνθήκες καιρικές, ζέστηση ή κρύου. Πραγματικά αυτό οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια ο άλλος να υπάρξει η πρόκληση ατυχήματος και ορισμένες φορές δυστυχήματος. Γίνεται σεβαστό αυτό, δηλαδή οι καιρικές συνθήκες. Έχει μπει λίγο στην οτροπία μας ότι με τον καύσωνα, ακόμα και δεν είναι καύσωνας με τη λογική ότι εδώ έχουμε 42 βαθμούς Κελσίου, αλλά υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες και είναι 3 η ώρα το μεσημέρι. Έχει μπει λίγο στην κουλτούρα της προστασίας του επαγγέλματός σας, δηλαδή ενώ από τους εργοδότες και από τους αρμόδιους που πρέπει να σας πούν όπα, σταμάτα. Έχει μπει και ήδη, να σας πω το καλοκαίρι, να και στο υποανέργεια στο αεροδρόμιο Καστελίου, σταματούσαν τις μέρες καύσωνα. Δηλαδή, υπήρχε δηλαδή συνεννόηση και με τους εργαζόμενους και άλλα και με την κατασκευαστική εταιρεία, αλλά και σε άλλα εργοτάξια της πόλης μας. Αλλά υπάρχουν, να σας πω και διάφοροι, πώς να το πω τώρα, τυχοδιώκτες πραγματικά, που σε ακραίες ειδικές συνθήκες, ειδικότερα στο ξενοδοχειακό κομμάτι του τουρισμού, που χειμώνα, π.χ. πριν 3 χρόνια με τη μεγάλη κακοκαιρία που είχαμε χιόνια στην Κρήτη, προσπαθούσαν να επιβάλλουν στους εργαζόμενους να βγουν έξω να δουλέψουν. Mm-hmm. Παρότι χιόνιζε, έβρεχε, και αν δεν πήγαινε το συνδικάτο να παρεύει να διώξει πάνω από 200 συναδέλφους, γιατί δεν μιλούσαμε για μικρό έργο, θα ήταν αναγκασμένοι να δουλεύουν με τα χιόνια και με τη βροχή έξω ακάλυπτη. Πάντοτε σε όλους τους κλάδες, κύριε Κουνιανέκη, υπάρχουν και τα φωτεινά και τα κακά παραδείγματα. Ναι. Και προσπαθούμε και κύριε μέσα από το συνδικάτο, δηλαδή μέσα από το σωματείο, και εκεί καλούμε και τους συναδέλφους όπου υπάρχουν ατασταλίες και καταστατήσει της εργατικής νομοθεσίας να παίρνουν τηλέφωνο, να ενημερώνουν το συνδικάτο ώστε να γίνει την παρέμβαση και από το συνδικάτο και από τους αρμόδιους φορείς. Σηκώνουν το τηλέφωνο εύκολα οι συναδέλφοι για να καταγγείλουν κάτι και το ρωτώ αυτό υπό την έννοια και πάλι του φόβου και της ανασφάλειας που μπορεί να έχουν ή ακόμη και αν φοβούνται ότι αν και να το καταγγείλουν δεν θα προχωρήσει, δεν θα γίνει κάτι. Να σας πω, υπάρχει μια καλή σχέση. Έχουμε καταφέρει και έχουμε μια καλή σχέση. Δηλαδή, τα μέλη του συνδικάτου εμπιστεύονται το συνδικάτο και όντως έχουμε και τηλεφωνήματα και απευθείας δηλαδή, επικοινωνία. Δηλαδή, δεν γίνεται. Δηλαδή, φαντάστε την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 2 ατυχήματα στο Ηράκλειο που δεν γίνανε γνωστά στον τοπικό τύπο. 2 πτώσεις εργαζομένων από σκαλωσιά. Ευτυχώς ελαφρύς τραυματισμοί, αλλά μάθαμε κατευθείαν να επικοινωνήσουν συναδέλφοι κατευθείαν με το συνδικάτο να ενημερώσουν ότι έγινε τραυματισμός στο τάδε εργοτάξιο εδώ, τι χρειάζεται να κάνουμε και όλα αυτά πώς να επιληφθούν. Υπάρχει μια καλή σχέση. Εμείς καλούμε τους συναδέλφους πάντα να δηλώνουν οτιδήποτε, γιατί δεν μπορεί να μένει κρυφό. Γιατί έχουμε και περιστατικά παλιότερα σοβαρών τραυματισμών που έμειναν κρυφά και πραγματικά οι εργαζόμενοι εκεί έμειναν ακάλυπτοι. Mm-hmm. Γιατί δημιούργησε πρόβλημα και μετέπειτα στην εργασία τους. Δεν ήταν κάτι που αποκαταστάθηκε σε ένα μήνα, άρα μπορούσε να ξαναγίνει στην εργασία. Άφησε δηλαδή. Ήταν σοβαρό. Και προβλήματα τραυματισμών. Ναι. Για την κινητοποίηση, πείτε μας, κύριε Γωνιανάκη, την παγκρίτια κινητοποίηση την οποία έχετε. Νοεμβρίου, έτσι. Ναι, ήδη να σας πω την Τρίτη πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη σε επίπεδο Κρήτης με τα σωματεία αντίστοιχα Χανία Ρεθύμνων, που αποφασίσαμε από κοινού στις 8 του Νοέμβρη, που θα είναι μέρα πανελλαδικής απεργίας για τους οικοδόμους και τους εργαζόμενους στις κατασκευές, να γίνει και παγκρίτια συγκέντρωση εδώ στο Ηράκλειο 11 η ώρα έξω από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Και είναι, να σας πω, αυτή η απεργία η πρώτη μετά τις βουλευτικές. Ουσιαστικά ιδιωτικού τομέα απεργία, βάζοντας τα ζητήματα αιχμής όπως είναι το κλέψιμο της ασφάλειας στους οικοδόμους, που είναι κύριο για μας, η απόδοση των υπεραγνώστων και τα μέτρα υγιεινής ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Είναι αυτό που σας είπα, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο νομός Ηρακλείου, το τμήμα επιθεώρησης που είναι ανατολικής Κρήτης, όχι μόνο, να έχει 9 άτομα. Ή αντίστοιχα ο έλεγχος για την ανασφάλιση της εργασίας σε επίπεδο ΠΚΑ. Να είναι 4 άτομα για όλο τον ιδιωτικό τομέα σε όλη την Κρήτη. Πραγματικά, δηλαδή εδώ. Και αυτά τα άτομα όμως έχουν οχήματα να κινηθούν. Αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουν οχήματα, αλλά φανταστείτε όμως 4 ελεκτές του ΠΚΑ για έναν ιδιωτικό τομέα που αριθμεί στην Κρήτη πάνω από 200.000 εργαζόμενους. Ποιες επιχειρήσεις θα αποτελέσουν, τα ξενοδοχεία, τα εμπορικά, τις οικοδομές. Τίποτα, σταγόνα στον ωκεανό. Είναι σταγόνα στον ωκεανό, πραγματικά, και δεν βοηθάνε όλοι αυτοί οι πολιτικοί που ασκεί. Η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες. Γιατί ήταν στην ίδια κατεύθυνση ουσιαστικά αυτούς τους μηχανισμούς που είχε καταφέρει το εργατικό κίνημα και το ΙΚΑ και η επιθεώρηση εργασίας, ώστε να υπάρξει ένα αντίβαρο, ένας έλεγχος, λέμε ανθρωπινά, να υποστελεχώνονται και ουσιαστικά να οδηγούνται στη διάλυση. Γιατί αυτό φοβόμαστε. Και ειδικότερα με το τελευταίο νομοσχέδιο που είχε περάσει του νόμου Χατζηδάκη, που έγινε ανεξάρτητη αρχή επιθεώρηση εργασίας, πραγματικά είναι, η κατάσταση δεν είναι καλή. Και δεν πρέπει να την αφήσουμε και έτσι. Κύριε Γωνιανάκη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ και για την άμεση ανταπόκριση. Καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε.